Καλησπέρα σας κύριε Υπουργέ. Ανακοινώσατε λοιπόν σήμερα ότι άμεσα θα καταβληθούν στους αγρότες μέχρι και 4.000 ευρώ. Η πλατφόρμα όμως ανοίγει στις 18 Αυγούστου, οπότε θέλω να σας ρωτήσω πότε, σε πόσες μέρες θα δουν τα χρήματα αυτά. Η προσπάθεια, όπως ανακοινώθηκε ήδη, είναι να μπορέσουμε μέσα στον Αύγουστο να δώσουμε προκαταβολές. Από τις 18 του μήνα θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα στην οποία αναφερθήκατε, όπου μπορούν όλοι οι πληγέντες κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, αγρότες, γενικώς η παραγωγή μας, να πηγαίνουν, να καταθέτουν και μέσω από την κρατική αρρωγή να μπαίνουν στην πρώτη φάση των προκαταβολών. Οπότε ουσιαστικά θα είναι προκαταβολές δώσουμε... και τα υπόλοιπα, κύριε Υπουργέ, το χρονοδιάγραμμα. Η σκέψη είναι... συνολικά να μπορέσουμε να δώσουμε τις προκαταβολές όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Η στρατηγική μας είναι να είναι άμεσα, να είναι απλά, να είναι αποτελεσματικά και χωρίς γραφειοκρατία. Και στη συνέχεια με τη δημιουργία των ομάδων ελέγχου πλέον να αποτιμάται η ζημιά, να δίνουμε μια δεύτερη ας πούμε προκαταβολή της τάξης του 20% ευθύς αμέσως αυτή μετά την πρώτη. Και στη συνέχεια, σε τρίτο χρόνο, αφού έχει ολοκληρωθεί η εκτιμητική διαδικασία, να δίνεται το υπόλοιπο ποσό, συμψηφίζοντας την πρώτη κρατική αρρωγή συν το δεύτερο 20%, σε ένα συνολικό 70% της ζημίας. Άρα, αυτό λέτε, η δεύτερη προκαταβολή συνολικά θα είναι πολύ κοντά στην πρώτη, σε ό,τι αφορά το σύνολο των χρημάτων που θα λάβουν οι άνθρωποι που έχει καταστραφεί το βιός τους. Οι περισσότεροι, κυρίως και στη Βόρεια Εύβοια, ζούσαν από αυτό, ζούσαν από το δάσος. Πότε εκτιμάτε ότι θα έχει ολοκληρωθεί? Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε, όπως είπα και πριν, μέσα στον Αύγουστο να πάρουν την πρώτη προκαταβολή. Η ρητινοπαραγωγή, αναφέρθηκε ο κύριος Κρέκας, γιατί καλύπτονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Εμείς καλύπτουμε μέσα από τον ΕΛΓΑ όλο το ζωικό κεφάλαιο, δηλαδή τους κτηνοτρόφους μας, και η φυτική παραγωγή θα καλυφθεί μέσω αυτής της πλατφόρμας της αρρωγής. Και ελπίζουμε, όπως σας είπα και πριν, ότι με τις τάχιστες διαδικασίες θα μπορούσαμε μέσα στον Αύγουστο να ξεκινήσουμε τις προκαταβολές. Είναι ουσιαστικά στηρίγματα, τα οποία πιστεύω ότι θα δώσουν μια ανάσα. Σεβόμαστε απολύτως την αγωνία και τον πόνο και το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Προφανώς θα υπάρξουν στη συνέχεια ευρύτερα πλαίσια. Εμείς στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σχεδιάζουμε και μέσα από το δικό μας ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, πολλά και ουσιαστικά μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν τις πυρόπληκτες περιοχές. Παραδείγματος χάρη, θα δώσουμε περισσότερα μόρια ενίσχυσης στο πρόγραμμα των νέων αγροτών, έτσι ώστε να ενισχύσουμε νέους αγρότες στις πυρόπληκτες περιοχές. Το ίδιο, με περισσότερα μόρια, θα κάνουμε και στα σχέδια βελτίωσης. Επίσης, θα επιταχύνουμε όλες τις πληρωμές από άλλα προγράμματα του δικού μας προγράμματος Κύριε Υπουργέ, αυτό λοιπόν είναι ένα ευρύ πλέγμα μέτρων και δράσεων. Θέλω να σας ρωτήσω όμως να σταθούμε λίγο ακόμα στις αποζημιώσεις. Θα αφορούν μόνο σε όσους έχουν κατά κύριο επάγγελμα το επάγγελμα του αγρότη ή θα αφορούν και σε όσους έχουν ιδιοκτησίες στις συγκεκριμένες περιοχές? Και επιπλέον, σε τι θα αφορούν? Δηλαδή, θα αφορούν και σε δέντρα, θα αφορούν και σε ζώα? Θα αφορούν και σε δέντρα, θα αφορούν και σε ζώα, θα αφορούν και στο, συνολικά στο φυτικό κεφάλαιο, όπως σας είπα πριν, με τους τρεις διαφορετικούς τρόπους, και σαφώς θα αφορούν όχι μόνο στους κατ' επάγγελμα αγρότες, αλλά και σε αυτούς που είναι ετεροεπαγγελματίες αγρότες. Είναι και αυτή ένα κομμάτι της αγροτικής μας παραγωγής, στυλοβάτες και αυτή της ελληνικής υπαίθρου. Οπότε θα είναι μέσα και αυτή στην κάλυψη των αναγκών που έχουν προκύψει από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Λοιπόν, το γνωρίζετε καλά, όπως όλοι μας, ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις η καταστροφή είναι ολοσχερής. Δεν υπάρχει τίποτα για την επόμενη μέρα για τους ανθρώπους που έκαναν αυτή τη δουλειά, άρα οι ίδιοι και οι οικογένειές τους ζούσαν από αυτή τη δουλειά. Σε αυτές τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που η καταστροφή είναι ολοσχερής, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρξουν επιπλέον μέτρα στήριξης? Είναι σαφές αυτό. Καταρχήν, όπως ανακοινώσατε και εσείς πριν, οι Έλληνες αγρότες κτηνοτρόφοι, οι Έλληνες παραγωγοί, αυτή τη φορά θα έχουν όλα τα προνόμια που έχουν όλοι οι άλλοι συμπολίτες μας που επλήγησαν. Άρα, στο κομμάτι της προσωπικής τους περιουσίας
δηλαδή στα σπίτια τους. Ανακοινώσατε, ανακοίνωσε η κυβέρνηση και μεταφέρατε εσείς πριν ποια είναι τα μέτρα. Αυτά αφορούν και στους αγρότες. Το ίδιο αφορούν και στα μέτρα διευκόλυνση σε σχέση με το, με το ΦΠΑ, με όλα αυτά τα οικονομικά μέτρα στα οποία αναφερθήκατε πριν, που νομίζω τα είπατε στο δελτίο. Αν θέλετε, μπορώ να σας επαναλάβω. Όχι, επίσης, λοιπόν, το παρακολουθήσαμε εμείς πολύ αναλυτικά στο ρεπορτάζ των συναδέλφων. Ναι. Αυτό το οποίο όμως σας ρωτώ είναι το εξής. Αυτά τα μέτρα, ναι, αφορούν σε μία πρώτη βοήθεια και αφορούν και σε μία δεύτερη βοήθεια. Όμως, ναι, είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις που δεν έχει μείνει τίποτα για να συνεχίσουν οι άνθρωποι να δουλεύουν και να ζουν από αυτή τη δουλειά. Άρα σημαίνει πολύ πρακτικά και απλά ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν θα έχουν εισόδημα του χρόνου, δεν θα έχουν εισόδημα τον επόμενο χρόνο, γιατί αυτή είναι η φύση της δουλειάς τους. Εκεί λοιπόν, σε αυτές τις πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, θα δοθεί κάποια επιπλέον βοήθεια μακροπρόθεσμα. Έχετε δίκιο. Εμείς καλύπτουμε άμεσα τις πρώτες ανάγκες. Αυτό το θέμα που θέτεται για το εισόδημα των επόμενων χρόνων, παραδείγματος χάρη εννοείται, για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές μας, αν έχει καταστραφεί ένα δέντρο το οποίο θέλει κάποια χρόνια ακριβώς για να μπορέσει να ξαναδώσει σοδιά, εκεί είμαστε έτοιμοι και σε συνεννόμηση με το Υπουργείο Οικονομικών να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το κομμάτι, αλλά αυτό θα γίνει σε δεύτερο χρόνο. Εξετάζετε κάποια συγκεκριμένα μέτρα για αυτό το δεύτερο χρόνο? Αυτά είναι στη συζήτησή μας με το Υπουργείο Οικονομικών, με τον κύριο Σταϊκούρα, και δεν θα ήθελα να πω περισσότερα σήμερα, γιατί ακριβώς δεν ξέρουμε το μέγεθος της καταστροφής, δεν ξέρουμε τι έχει προκύψει και σε τι είδους καλλιέργειες, και είμαστε κάπως επιφυλακτικοί πριν δούμε ακριβώς για ποιες καλλιέργειες συζητάμε. Ναι. Αλλά νομίζω ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε και αυτό το κομμάτι. Το πλαίσιο της λογικής κυβέρνησης, το οποίο το εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός, νομίζω ότι είναι σαφές. Ακούμε όλες τις καλές ιδέες. Εμείς στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είμαστε πάντα ανοιχτοί σε ιδέες και από την αντιπολίτευση, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους πληττόμενους σε όλα τα επίπεδα. Άρα, μέσα σε ένα ουσιαστικό πλαίσιο προσπάθειας αλληλεγγύης και αρρωγής, νομίζω ότι ήδη με τα μέτρα αυτά καλύπτουμε τις πρώτες ανάγκες και θα προχωρήσουμε και στο πλαίσιο που σας είπα πριν και στα επόμενα στάδια, για να στηρίξουμε την αγροτική παραγωγή, να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους μας, γιατί είναι το ουσιαστικό και βασικό μέτρο για να κρατήσουμε νέους ανθρώπους και παραγωγούς στην περιφέρεια, για να έρθει η ανάπτυξη μέσα από την ελληνική περιφέρεια. Γιατί και εκεί θα ανοίξει και το επόμενο κεφάλαιο, που θα είναι αν θα υπάρξει στη συνέχεια κύμα φυγής με όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει από την Ήπεθρο. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ.